Κυρίες και κύριοι συναδελφοί, κύριοι της κυβέρνησης, με αυτό το προϋπολογισμό και όσο ακούστηκαν από το βήμα εδώ, έχετε, σ' αλήθεια αξίζετε συγχαρητήρια. Εκτινάξατε την τέχνη της εξαπάτησης στο μεγαλύτερο, στο υψηλότερο της επίπεδο. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το επίπεδο, είναι πρωτοφανές. Όποιος κάθεται από κάτω ή όποιος είναι σπίτι του και βλέπετε από την τηλεόραση τον προϋπολογισμό, αισθάνεται το λιγότερο εκατομμυριούχος. Του στηρίζεται το εισόδημα, του στηρίζεται τη ζωή, του στηρίζεται την υγεία, του στηρίζεται το σπίτι του, του στηρίζεται την αναπαραγωγή του. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και συμμετέχετε όλοι σας πλην κουκουέ σε αυτή την εξαπάτηση. Έχω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Μα πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λείπουν ασθενοφόρα. Ποιος τα δίνει στη χώρα? Ο Νιάρχος. Όχι όμως. Οι προηγούμενοι πηγαίνανε στις γιαγιάδες που μαζεύανε τους πρόσφυγες και κάνανε τελετές που μπορεί να φτάσουν και στο Όσκαρ. Θα πηγαίναμε και στο Όσκαρ, στο Νόμπελ. Στο Νόμπελ Ειρήνης θα πηγαίναμε. Οι τωρινοί πήρατε σβάρνα τη γιαγιά που χάρισε το ασθενοφόρο. Άρα, ακούει ο λαός, η γιαγιά δεν έχει πρόβλημα. Είναι Νιάρχος. Χαρίζει ασθενοφόρα. Είναι απίστευτο. Δεν ντρέπεστε. Δεν ντρέπεστε. Να πηγαίνετε σε μια γιαγιά που απελπισία γιατί δεν είχε ασθενοφόρα. Αποφάσισε να δώσει ό,τι είχε και δεν είχε. Για να χαρίσει ένα ασθενοφόρο στο κράτος. Και δεν είσαστε. Είσαστε δωρεολήπτες και δεν ντρέπεστε. Στους αριθμούς. Λέτε ψέματα. Στηρίζετε, δίνετε αυξήσεις. Μπείτε σήμερα τώρα όπως είστε εδώ στα κινητά σας, μπείτε όλοι στο σούπερ μάρκετ και ζητήστε ένα μπουκάλι ουίσκι. Κανονικό από τα τρέχοντα κάνει 23 ευρώ. Ένα δίλητρο έξτρα παρθένα ελαιόλαδο, ένα μπουκάλι, έχει 40. 40 ευρώ έχει! 2 λίτρα λάδι! Έρχεστε και λέτε στηρίζετε το εισόδημα. Θα δώσετε 150 ευρώ στην οικογένεια που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Πάρα πολύ. Ένας δενεκές λάδι έχει από 170 μέχρι 200. Θα τις δώσετε δηλαδή λιγότερο από το ένα δενεκέ λάδι. Και είναι αμφίβολο αν φτάνει ένας δενεκές λάδι η ευλογία αυτού του τόπου για μια τετραμελή οικογένεια για ένα χρόνο. Έχετε παρουσιάσει μία χώρα η οποία είναι απίστευτα σε ανωδική πορεία. Και καυχάστε όλοι σας που η Ευρώπη συζητούσε χτες. Λέτε για το Φουμπουάν στα νησιά, συζητούσε χτες η Ευρώπη πώς θα βάλει μέσα στους κόλπους της αυτή η Αγία Ευρώπη την Ουκρανία. Πλουτίσατε τα στρατιοβιομηχανικά συμπλέγματα για να κάνετε τον πόλεμο και να το στηρίξετε στην Ουκρανία και τώρα θα τη βάλετε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τη σώσετε. Εσείς που καυχόσασταν κάποια στιγμή πριν από χρόνια ότι η κρίση στο εξωτερικό οφείλεται, στο εξωτερικό στο οποίο εμείς είμαστε εσωτερικό. Είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο εξωτερικό στο οποίο εμείς είμαστε μέσα ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Όπως συνέβη και με τη διπλωματία των σεισμών, με την Τουρκία. Έρχεστε τώρα σήμερα και λέτε τα ίδια πράγματα που λέγανε. Σήμερα βέβαια έχετε και μια επαναληπτικότητα. Άκουσα και για τρίτο δρόμο. Έχουμε και τρίτο δρόμο. Ξαναθυμηθήκατε. Τον τρίτο δρόμο, τον Τόνι Μπλερ, προχωράει. Προχωράει η χώρα. Οι στηρίζοντες από τον τρίτο δρόμο, από τον πρώτο δρόμο, από τον προηγούμενο δρόμο, από το δρόμο στα τέσσερα με την ακροδεξιά. Γίνεται απολογητές ενός συστήματος που μέχρι τώρα δεν συμμετείχε κανένας από εσάς. Δεν είχατε συγκυβερνήσει, δεν είχατε κάνει διπλές και τριπλές συγκυβερνήσεις με το λαός, με την Βουθό και τίποτα. Αυτά δεν υπάρχουν, τίποτα. Μέχρι και διορθωτική αριστερά έχουμε καινούρια τώρα, η οποία διορθώνει τα λάθη της προηγούμενης. Δεν υπάρχει ίχνος τσίπας, ίχνος αυτοκριτικής, ίχνος αναγνώρισης. Και έρχονται και οι αριθμοί και σας λένε, φέτος έχετε 62 δις παραπανήσιους φόρους. Στα αγαθά και στις υπηρεσίες και παντού, οι φόροι φέτος θα είναι 35 δις. Από πού φορτώνονται αυτά τα πράγματα? Έχετε υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Υπερέσοδα από το ΦΠΑ, τον αδικότερο οριζόντιο φόρο.
Και έρχεται εδώ σήμερα κάποιος και μιλάει ότι θα πάνε τα πράγματα καταπληκτικά. Απ' την άλλη μπάντα, τη μειοψηφία, της ελευθερίας της αστικής τάξης που εξαπατά την εργατική τάξη. Έχετε φέρει από το 0,5 στο 0,2 κατεβάζετε το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Κατεβάζετε 50%, 50% το φόρο των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Για να μην βάλω τώρα την κατάργηση των φόρων και των ομολόγων στα κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. Και εκεί μειώνεται φόρους. Άμα ψάξω να βρω φόρους, όπου βρω μείωση φόρου, δίπλα είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Όπου βρω εθελοντισμό, δεν θα βρω εθελοντισμό στην παραγωγή ανθρωπισμού, όχι. Ούτε σε δωρεάν γεύματα. Θα βρω εθελοντισμό, ας πούμε, στην εφοριακή δυνατότητα του κεφαλαίου του εφοπλιστικού να είναι εθελοντικό. Εκεί θα το δω. Θα μου πείτε, αυτό είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Φτιάξτε ένα καταπληκτικό σύνταγμα, το οποίο από όλες τις εργατικές και επαγγελματικές ενώσεις αναγνωρίζει προνόμια μόνο στην εργατική τάξη. Δεν έχετε κονδύλια για κανέναν πραγματικά υποφέρει. Μιλούσα με μια γυναίκα 73 ετών, η οποία έχει 80% αναπηρία και απολάμβανε εντός εισαγωγικών του ευεργετήματος της βοήθειας στο σπίτι. Έτσι. Κόπηκε. Γιατί αποφασίσατε ότι μετά τα 65, που δεν είναι σε παραγωγική ηλικία, δεν δικαιούται ο ανάπηρος βοήθεια. Θα πεθάνει. Θα είναι σπίτι του. Θα το φορτωθεί η οικογένεια. Θελοντικά κι αυτό. Γιατί είναι πολύ καλή η οικογένεια. Μα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο εθελοντισμός, η προπαγάνδα, η εξαπάτηση είναι τέτοια και τόση, ώστε να μπορεί να στηρίζει το έργο σας και να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Μιλάτε για την οικογένεια και όταν η οικογένεια διαλύεται, βγάζετε μια έρευνα του Έλληνας. Ο Έλληνας την έχει στο κεντρικό του σημείο. Θέλετε ο άλλος να δουλεύει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θέλετε ο άλλος να δουλεύει 10-12 ώρες, του βγάζετε μία έρευνα που λέει ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες, είναι οι σκληρότερα εργαζόμενοι και άρα θα απολαύσουν των αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνετε για αυτούς τους ανθρώπους εδώ? Μα το λέει το νούμερο. Άκουσα τον Υπουργό Παιδείας από εδώ να λέει θέλουμε ελεύθερη παιδεία. Και δεν απάντησε σε τι ήταν δεσμευμένη η ελεύθερη παιδεία. Σε τι ήταν δεσμευμένη τόσα χρόνια? Ο γιατρός που είναι απέναντι και πηγαίνετε. Σε τι ήταν δεσμευμένο από το Κρατικό Πανεπιστήμιο που βγήκε και τον εμπιστεύεστε? Σε τι ήτανε? Σε κονδύλια? Σε χρέη από τον προϋπολογισμό? Σε κομμάτια από τον προϋπολογισμό? Και θέλετε όλα αυτά να τα αφήσετε στο ιδιωτικό κεφάλαιο γιατί είναι προσοδοφόρο? Ειδικά το θέμα της υγείας? Τι θέλετε να κάνετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Σας πω τι θέλετε να κάνετε? Να τα χειραγωγήσετε μέχρι κεραίας. Δεν χρειάζεστε εμένα να σας το πω. Χρειάζεστε τους Αμερικανούς φίλους σας. Όταν το Χάρβαρντ, για το οποίο περηφανεύεται ο Πρωθυπουργός και κάποιοι από εσάς εδώ μέσα, ή η Πενσιλβάνια ή το ΜΙΤ, έχουν μία ομάδα φοιτητών, δύο, βγήκανε και ψελίσανε κάτι υπέρ της Παλαιστίνης. Ψελίσανε δύο κουβέντες για την Παλαιστίνη. Και επειδή τα πανεπιστήμια αυτά δεν ζουν χωρίς χορηγίες και χωρίς λεφτά, βγήκαν όλοι οι λεφτάδες και τους πήραν τα λεφτά πίσω. Και είπανε, θα τολμήσετε εσείς εδώ οι φοιτητές να βγάλετε τέτοια άποψη? Θα σε αφήσω εγώ χωρίς φράγκο. Και πήγαινε, ψάχνα το Χάρβαρτ σου στον επόμενο χορηγό. Τέτοια πανεπιστήμια θέλετε εδώ? Με χορηγούς? Μάμα, έχετε ξεκινήσει από τη γιαγιά που γίνεται χορηγός ασθενοφόρου, σαν να είναι νιάρχος. Δεν θέλετε τέτοια πανεπιστήμια. Αυτά είναι τα ελεύθερα πανεπιστήμια. Λοιπόν, με αυτό τον προϋπολογισμό είναι αποδεδειγμένο ότι για να επιζήσει ο ελληνικός λαός, βάζει πλάτη, δουλειά, κόπο, πόνο στο 95% του πληθυσμού. Το 95% του πληθυσμού είναι εργαζόμενη τάξη. Το 5% που ωφελείται είναι αστική τάξη. Σε αυτή την πάλη, αυτός ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να βαφτίσει το ψάρι κρέας. Και πρέπει να θυμάστε, γιατί εμείς βεβαίως θα καταψηφίσουμε με τα βδελιγμίας τον προϋπολογισμό σας αυτό, να θυμάστε ένα πράγμα. Το κεφάλαιο το οποίο βίνεξε σε πανικό τώρα γιατί είναι μπροστά σε ύφεση και πρέπει να κοιτάξει να βγάλει και από τη μύγα ξύγι και από τα κόκαλα και να μας πουλήσει όλους και τον αέρα που αναπνέουμε θα τον νοικιάζουμε. Επειδή είναι σε ύφεση μπροστά, να θυμάστε ένα πράγμα. Το κεφάλαιο δεν είναι αθάνατο. Η εργατική τάξη είναι αθάνατη. Είναι αθάνατη. Και κατά αυτήν την έννοια, όσο και να την κάνετε να υποφέρει, κάποια στιγμή θα σας πάρει παραμάζωμα.